Τέλεια. Καλησπέρα. Θα συνεχίσω τη σειρά παρουσιάσεων των συνεργατών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Νομίζω, επειδή είναι ένα τελείως διαφορετικό υλικό που θα δούμε σήμερα τώρα, η Κωνσταντίνα ξεκίνησε με τα θεατρικά έργα, ο Απόστολος συνέχισε με το αρχαιακό υλικό και τα πλοία. Εμείς θα πάμε σε πολύ πιο μικρά, αλλά πολύ πιο ορατά αντικείμενα. Θα δούμε εικόνες, μαζεύουμε εικόνες, καταγράφουμε εικόνες, διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Είναι ένα σχετικά το πιο πρόσφατο project σχετικά με τα προηγούμενα. Και αντίστοιχα και η φάση στην οποία βρίσκεται η επεξεργασία του υλικού αυτού που μαζεύουμε από το αντίστοιχο εργαλείο, το σύνθεσης, είναι σε πιο πρώιμη φάση. Λίγο μια εικόνα για τις εικόνες, λίγο για το υλικό που μαζεύουμε. Το ερευνητικό πρόγραμμα Rike on Trans χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και ξεκίνησε από το Μάιο του 2019, υλοποιείται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και έχει πάρα πολλούς συνεργάτες. Δεύτερος ανάδοχος στο έργο είναι το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Και έχουμε 5 άλλους συνεργάτες στο εξωτερικό. Έχουμε τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, το Μουσείο το Εθνικό Μουσείο της Ένωσης στην Άλμπα Γιούλια, το Ινστιτούτο Ιστορίας της Ρωσικής, 3 ακαδημαϊκά Ινστιτούτα στη Ρωσία, το ένα στη Μόσχα, το άλλο στη Πετρούπολη, ένα Ινστιτούτο Ιστορίας Τέχνης πάλι στη Μόσχα και δύο μουσεία, την Πινακοθήκη Τρετιακόφ και το Μουσείο Αντρέι Λομπρομπλόφ στη Μόσχα. Δηλαδή έχουμε μια αρκετά ετερόκλητη ως φορείς ομάδα και αρκετά μεγάλη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα περιλαμβάνει περίπου 30 άτομα, μαζί με τους συνεργάτες μας από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Και έχουμε ένα προϋπολογισμό σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο πρέπει να το απορροφήσουμε μέχρι 30 Οκτωβρίου του 2024. Είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή στη μέση της έρευνάς μας. Το πρόγραμμα, ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα είναι συνέχεια προηγουμένων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί στο IMSS-ΙΤΕ και τα οποία έχουν αναδείξει ότι αυτό το αντικείμενο, αυτή η έρευνα είναι και στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα και στη Ρωσία είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, και το να συνεχιστεί τα προσφέρει πάρα πολύ στην επιστήμη. Ουσιαστικά, στόχος του Rike on Trans είναι να εμβαθύνει την έρευνα της πολύπλευρης σχέσης Ρωσίας με τα Βαλκάνια και ευρύτερα με την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τη μελέτη της διάδοσης και της υποδοχής αντικειμένων ρωσικής θρησκευτικής τέχνης. Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι πρώτον να δώσει μια εικόνα για της γεωγραφικής εξάπλωσης, της δυναμικής και του όγκου της μεταφοράς της ρωσικής θρησκευτικής τέχνης στην περιοχή, να συναγκροτήσει τις διαδρομές και τα κίνητρα της μεταφοράς, να μελετήσει επίσης τις εικονογραφικές, καλλιτεχνικές ιδιαιτερότητες αυτών των αντικειμένων και να διερευνήσει επίσης τους παράγοντες που σχετίζονται με την υποδοχή και την επίδραση της ρωσικής θρησκευτικής τέχνης στην οπτική κουλτούρα των κοινωνίων υποδοχής. Η ομάδα αποτελείται από 5 ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία και Ρωσία, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα.
και περιλαμβάνει επιστήμονες, μεταδιδοχωρικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές από τις χώρες όπως τις βλέπετε και στο χάρτη, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο έρευνας καταγραφή και μελέτη του υλικού, αντικειμένου ρωσικής θρησκευτικής τέχνης, οι οποίες θα διεξαχθούν όχι παντού σε όπου γενικώς, αλλά στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές ως περιπτουσιολογικές μελέτες, για να μπορεί να μελετηθεί σε βάθος αυτό το φαινόμενο. Η έρευνα πεδίου θα διεξαχθεί σε μεγάλα προσκυνημητικά κέντρα και σημαντικά μοναστήρια, σε σημαντικά αστικά κέντρα, μεγάλες πόλεις, σε περιοχές που ήταν υπορώσικη διακυβέρνηση για μια δεδομένη χρονική περίοδο, περιοχές με εντατικές και τακτικές εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, 5 περιοχές με μεικτό ορθόδοξο και καθολικό πληθυσμό και 6 σε περιοχές με μεικτό σλάβικο και μη σλάβικο ορθόδοξο πληθυσμό. Η έρευνα θα γίνει με καινότομα θεωρητικά εργαλεία, με χρήση της προσέγγισης της θεωρίας της πολιτισμικής μεταφοράς, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί σε αυτό το υλικό, και με την επιστημονική και συγκριτική μεθοδολογική προσέγγιση, ως ιστορία τέχνης, ιστορία, φιλολογική μελέτη κειμένων και επιγραφικών πηγών, κοινωνική ανθρωπολογία, μουσεολογία, συντήρηση και ανάλυση των υλικών και της κατασκευής των έργων με σύγχρονες τεχνολογίες. Το πρώτο στάδιο της έρευνας είναι η βιβλιογραφική και αρχαιακή έρευνα σε εκκλησιαστικές, κρατικές και ιδιωτικές αρχαιακές συλλογές και η μελέτη των απομνημονευμάτων και ταξιδιωτικών οδηπορικών κειμένων, τύπου, εφημερίδες, περιοδικά, η οποία τα προσφέρει καταγραφή των ποικίλων πληροφοριών και την εισαγωγή και την διακίνηση ρωσικών εικόνων και άλλων εκκλησιαστικών ειδών, αμφίων, λειτουργικών βιβλίων και καλυμάτων στο βαλκανικό χώρο, όπως και τις δημόσιες και ιδιωτικές στάσεις και προτιμήσεις αισθητικές, ιδεολογικές απέναντι σε αυτά τα αντικείμενα. Το δεύτερο βήμα είναι, που μερικές φορές υλοποιείται και παράλληλα με το πρώτο, είναι ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση του και αξιολόγηση δύο ειδών αντιδεδομένων αντικειμένων θρησκευτικής τέχνης και γραπτών πηγών. Και το τρίτο είναι η καταγραφή, τα φωτογράφηση και ενσωμάτωση αυτού του υλικού στη βάση δεδομένων του προγράμματος. Αυτά τα εντοπισμένα αντικείμενα τα καταγραφούν και τα ενσωματώνουν στο σύστημα πληροφοριών σύνθεσης ICONTRANS, που αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο σφαιρικής τεκμηρίωσης δεδομένων στην ιστορική έρευνα και είναι καρπός της συνεργασίας μας με την ομάδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής από την αρχή της έρευνάς μας. Πώς σχεδιάζουμε τον ερευνητικό, δομεί το ερευνητικό σχεδιασμό της επιτόπιας έρευνας. Είναι λίγο από την κουζίνα της ομάδας. Πρώτο ορίζουμε το πεδίο της έρευνας. Επιλέγουμε βάση της βιβλιογραφίας και των αρχαιακών πηγών τα μνημεία που θα μελετήσουμε σε αυτή την περιοχή, κάνουμε το χρονοδιάγραμμα, εξασφαλίζουμε τις απαιτούμενες άδειες τόσο από τους κρατικούς, τόσο και από τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της περιοχής και με την ήδη ορισμένη ερευνητική ομάδα προχωρούμε στην υλοποίηση της αποστολής. Και επίσης, κατά τη διάρκεια της αποστολής, κάνουμε και αναζητάμε και προφορικές πληροφορίες από ντόπιους λόγιους, από ανθρώπους που μένουν και γνωρίζουν την περιοχή και συλλέγουμε και προφορικά στοιχεία για αυτά τα αντικείμενα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για ειδικά για την υποδοχή των αντικειμένων αυτών. Οι προσεγγίσεις μας ουσιαστικά στην μελέτη αυτού του υλικού που έχουμε συλλέξει είναι δύο. Μπορούμε να τις κατηγορήσουμε σε δύο
είναι δύο κατηγοριών, η τεκμηριωτική, η ποσοτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην συγκέντρωση, όπως περιέγραψα μόλις, και εντοπισμό, συγκέντρωση ερευνητικών ευρημάτων, τεκμηρίωση των ευρημάτων και την ενσωμάτωση των στοιχείων στην βάση δεδομένων, όπως και καταγράφονται και όλες οι ιδιομορφίες των αντικειμένων και, και οι σχέσεις τους με και οι ενδιάμεσες σχέσεις τους. Η ποιοτική, η ερμηνευτική προσέγγιση αυτών των αντικειμένων γίνεται σε δύο επίπεδα, όσο βάση των βάση των αντιπροσωπευτικών τυπικών παραδειγμάτων, τόσο και σε διάφορες πιο συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες. Μέχρι στιγμής η έρευνα πεδίο που έχουμε κάνει έχει δείξει πόσο σύνθετη και πολύπλοκες είναι οι σχέσεις των αντικειμένων και οι διασυνδέσεις τους, όσο με τα ιστορικά γεγονότα, τόσο και με την τοπική κοινωνία και με τους θεσμούς οι οποίοι τους διαχειρίζονται στη σύγχρονη εποχή. Και ο σκοπός μας είναι ουσιαστικά να μπορούμε να κάνουμε μια ανασύνδεση της βιογραφίας αυτών των αντικειμένων, όσο της υλικής βιογραφίας ως υλικό αντικείμενο, τόσο και της κοινωνικής τους βιογραφίας ως αντικείμενα που λειτουργούν σε ένα ευρύ κοινωνικό πλαίσιο και έχουν έρθει από ένα άλλο μέρος και έχουν ενσωματωθεί και λειτουργούν σε ένα καινούριο κοινωνικό πλαίσιο και σε μια μεγάλη χρονική περίοδο. Όλο αυτό το δίκτυο πληροφοριών και αυτά τα ερευνητικά ζητήματα ουσιαστικά που παρουσίασα τώρα σύντομα έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος σύνθεσης, το οποίο ουσιαστικά έχει κάποιους στόχους. Ο Παύλος θα περιγράψει πιο αναλυτικά το ίδιο το εργαλείο, αλλά ουσιαστικά εμείς έχουμε στόχο, κάνοντας τις καταγραφές μας, να καταγράψουμε τα αντικείμενα, τις μεταφορές το κάτω αντικειμένων και τη διαδρομή του αντικείμενου. Αυτά είναι τα ουσιαστικά κάποια από τα βασικά μας, ένα από τα κομμάτια που καταγράφουμε. Μετά το άλλο, άλλη μεγάλη ομάδα η οποία υποστηρίζει όμως τα αντικείμενα είναι η καταγραφή των γραπτών πηγών που μας προσφέρουν επίσης πληροφορίες για αντικείμενα για τις μεταφορές τους. Και επίσης έχουμε αυτό το δευτερεύον κομμάτι από παιδεία, το οποίο υποστηρίζει και εμπλουτίζει ουσιαστικά αυτό το στόχο μας να κάνουμε τη βιογραφία των αντικειμένων. Όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα που πλαισιώνουν τις μεταφορές των αντικειμένων και την ιστορία των ιστορικά πρόσωπα, των θεσμών, των θεσμών που βρίσκονται, των συλλογών κτλ. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι με το εμπλουτισμό του σύνθεσης και με το σωστό εμπλουτισμό του σύνθεσης, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πετύχουμε ένα πολύ, να βρούμε τις απαντήσεις των ερωτημάτων μας και να κάνουμε κάποια συμπεράσματα όσο σε ποσοτικό, τόσο σε ποιοτικό επίπεδο. Λίγες εικόνες από αυτές που είναι πάρα πολλές και βρίσκονται παντού στο βαλκανικό χώρο. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα slide το οποίο μας δείχνει το ζουμί του σύνθεσης, καταγραφή των ευρημάτων, τυποποίηση των στοιχείων και συγκροτή ένα σώμα δεδομένων, το οποίο θα μας δείξει και τη δυναμική και το εύρος και στο χώρο και στο χρόνο
το φαινόμενο που μελετάμε, τη μεταφορά και την υποδοχή της ρωσικής τέχνης, και οι οποίες θύλες συνδέονται και με γραπτές πηγές και με αντικείμενα τέχνης, και ουσιαστικά εκτός από εργαλείο έρευνας και μελέτης, έχουμε προβλέψει και κάποια πεδία τα οποία να επιτρέπουν την επικοινωνία μέσα στην ομάδα και ανταλλαγής σχολιασμών, απόψεων κτλ. Μεταξύ των ερευνητών. Οπότε έχουμε ως ομάδα, εγώ προσωπικά και νομίζω και οι συνεργάτες μου, έχουμε μια μεγάλη εμπιστοσύνη ότι αυτό το εργαλείο θα αποδώσει θα δώσει απαντήσεις στις ερευνητικά μας ερωτήματα. Ένα slide από το πώς δείχνεται και σε αυτή τη φάση η αναζήτηση των αντικειμένων σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στην Ευρυτανία Μονιτατάρνας, και η καρτέλα με την εικόνα που εμφανίζεται όταν πατάς το ξάκι. Αυτός επίσης έχουμε προβλέψει και να εμπλουτίσουμε το σύνθεσης με το θησαυρό, με ένα θησαυρό, ο οποίος δουλεύεται πάλι σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και με τη Μαρία Φραγκοπούλα από την ομάδα μας, και ένας θησαυρός ο οποίος είναι, πιστεύω επίσης, μπορεί να τα αποτελέσει ένα επιπλέον, μια επιπλέον προσφορά της συνεργασίας μας, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να οργανώσουμε τους όρους που αφορούν όσο τα αντικείμενα, τόσο και τα εικονογραφικά θέματα, και να δώσουμε αντιστοιχίσεις στις γλώσσες, τουλάχιστον στις τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, ελληνικά και ρωσικά, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία. Υπάρχει μια από τις μεγάλες δυσκολίες της διαχείρισης του υλικού και της καταγραφής. Οπότε είναι και αυτό ένα από τα επιπλέον εργαλεία που έχουμε προσθέσει στο σύνθεση. Δείχνω κάποια slides με τα ερευνητικά ερωτήματα. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι της. Αυτό είναι μια λίστα με ερευνητικά ερωτήματα, αλλά χρησιμοποιούμε το θησαυρό ως εργαλείο για να μπορούμε να κάνουμε μελλοντικά με ένα πιο εύκολο τρόπο τις αναζητήσεις μας, και με τα αντικείμενα. Ουσιαστικά, πού τα οδηγήσει όλη αυτή η έρευνα. Το Icon Trans θα δημιουργηθεί. Πρώτα απ' όλα δημιουργείται, όπως βλέπετε, ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό δίκτυο στα Βαλκάνια και στη Ρωσία, το οποίο θα συμβάλλει στη μελέτη της ρωσικής θρησκευτικής τέχνης και της μεταφοράς της στην περιοχή, αλλά και θα εφαρμόσει μια άλλη προσέγγιση προς την τέχνη, μελετώντας όχι μόνο τα highlights της ιστορίας της τέχνης, τα αριστοργήματα και τις πρώτες τάξεις αντικείμενα τέχνης, αλλά μαζεύοντας και μελετώντας τα πάρα πολλά πεζά, απλά αντικείμενα με τα οποία ουσιαστικά επικοινωνεί στην καθημερινότητά του ο κάθε άνθρωπος, και θα δώσει μια εικόνα από κάτω προς τα πάνω για την εξέλιξη των αισθητικών προτιμήσεων και της υποδοχής των αντικειμένων ρωσικής τέχνης. Η επιστημονική παραγωγή θα είναι αρκετά σημαντική, γιατί είναι μεγάλη η ομάδα. Θα έχουμε γύρω στα 8 βιβλία τα βγουν, 42 επιστημονικά άρθρα, όπως και θα έχουμε και οι εκπαιδευτικές δράσεις,
διατριβές μεταπτυχιακές εργασίες και τα διοργανωτούν ως εκθέσεις αντικειμένων τέχνης όσο στην Ελλάδα τόσο και στην Ρουμανία και τόσο και οι φωτογραφικές εκθέσεις οι οποίες τα μεταφέρονται ουσιαστικά από χώρα σε χώρα. Αυτό είναι ουσιαστικά μια περιγραφή του προγράμματος, το προγράμματός μας, το οποίο η συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και η χρήση του εργαλείου που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα έχει τεράστια σημασία. Ναι, αυτό ήθελα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ.